Καλημέρα, καλό σας μεσημέρι. Και ο Νικόλας Γιασουμή, που είναι πρώτος λειτουργός μέσης εκπαίδευσης, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Γιασουμή, θα κάνω αρχή πριν μιλήσουμε για τα θέματα της παιδείας, της απεργίας των εκπαιδευτικών, με το ζήτημα της ασφάλειας, εάν στη μέση εκπαίδευση έχουν ολοκληρωθεί επειδή υπήρξε το περιστατικό στη δημοτική εκπαίδευση ή δεν είστε σε θέση εσείς ο αρμόδιος. Εντάξει, δεν είμαι το αρμόδιο άτομο, αλλά εξ όσων γνωρίζω έχουν προχωρήσει κατά μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες όσον αφορά τα κλειδώματα και τις περιφράξεις και το θέμα των φρουρών ασφαλείας εκεί που είχε οριστεί να γίνει. Υπήρχαν κάποια μικρά προβλήματα με κάποιες σχολικές εφορίες, τα οποία όμως είμαστε σε συνεχή συνεννόηση έτσι ώστε να ολοκληρωθούν. Οδεύουν και αυτά προς λύση. Λειτουργήσαν κανονικά, υπήρχαν παράπονα σήμερα για τη λειτουργία των σχολείων, έγινε όπως έγινε με τη δημοτική που υπήρχαν σχολεία που είχαν λουκέτο. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Η απεργία διεξήχθη, η στάση εργασίας ημωνόρη. Τα μαθήματα άρχισαν τη δεύτερη περίοδο και εμείς προχωρούμε κανονικά. Γιατί κάνατε τη στάση εργασίας σας το πρωί? Νομίζω είναι χιλιοϊπωμένη, η τετριμένη και χιλιοϊπωμένη αυτή η στόχη. Συμπυκνούνται σε 3-4 βασικά θέματα. Αρχίζουμε με το θέμα της ασφάλειας, με το θέμα των κλιματιστικών, με το θέμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου και το πλέον φλέγον θέμα των εξετάσεων του τετραμήνου. Η ασφάλεια, όχι γιατί κάνατε την απεργία σας, γιατί την κάνατε πρωί ήταν η ερώτησή μου. Ήταν πιο βολική ώρα. Επειδή ξέρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι' αυτό σας θέτω και το ερώτημα. Ναι. Λέγεται, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει, είστε πολύ ενεργός χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείχνει και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών αυτό βέβαια και ότι... Σε όλους τους τομείς. Έτσι. Οπότε προφανώς και έχετε διαβάσει ότι κάποιοι, πολλοί, λένε ότι δεν ήταν στάση εργασίας, κοιμήθηκαν μια ώρα παραπάνω οι καθηγητές. Νομίζω είναι ανάξιο να απαντήσω αυτά τα κακόβουλα σχόλια. Θεωρώ ότι οι στάσεις εργασίας γίνονται σε διάφορες περιόδους, αλλά δοκιμάζοντας τις διάφορες χρονικές περιόδους, νομίζω η πρώτη περίοδος ήταν η καταλληλότερη και από πλευράς μηνυμάτων, αλλά και από πλευράς βολικότητας τόσο των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Μάλιστα. Τώρα που έγινε η στάση εργασίας, πιο σωστά να τη λέμε στάση εργασίας, τι ακολουθεί? Το μήνυμα που θέλατε να δώσετε δόθηκε. Σίγουρα το δόθηκε περισσότερο από όσο αναμέναμε το μήνυμα για τα φλέγοντα προβλήματα, θέματα της παιδείας και νομίζω το μήνυμα πρέπει να φτάσει προς Υπουργείο Παιδείας μεριά να πάρουν τα μηνύματα και επιτέλους να αφουγκραστούν τις ανησυχίες όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας και να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις. Και λυπάμαι να πω ότι δεν είναι απλά να κάτσουμε και να κάνουμε διάλογο. Χρειάζεται αποτελεσματικός διάλογος που αυτά τα τελευταίους 18 μήνες, άσχετον, εντάξει, φωτογραφίζω τον κύριο Χαμκιαούρη, δεν μπορούν να λύσουμε το οποιοδήποτε θέμα μικρών ή μεγάλων. Αντιθέτως, αναγεννιούνται και δημιουργούνται πολύ, πολύ περισσότερα προβλήματα. Κύριε Γιασουμή, έχουμε ακούσει όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά με αφορμή αυτά που λέει τώρα και ο κύριος Νικολαίδης, έχουν σημαντικό πρόβλημα, λένε, στο ότι δεν γίνεται ουσιαστικός διάλογος που να οδηγεί σε λύσεις. Κοιτάξτε, δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας αυτό? Θα αρχίσω από ένα δεδομένο, ναι, ότι τα αιτήματα γραπτό στο Υπουργείο δεν έχουν έρθει. Να βάλουμε μια νοτελή. Γιατί δεν έχουν πάει γραπτό? Μα και αιτήματα, δεν έχουμε αιτήματα. Το είπε και ο Υπουργός, τον ακούσαμε. Μα δεν έχουμε κανένα αίτημα. Τι εννοείτε δεν έχετε αιτήματα? Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτετε κάτω και λέτε. Τι αιτήματα? Κακώς ο Υπουργός αναφέρθηκε στις εξετάσεις του τετραμήνου ότι έχουμε αιτήματα. Δηλαδή, οι διαφωνίες μας δεν είναι πλάγιες. Οι διαφωνίες σας γιατί δεν πάνε γραπτός? Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Όχι, μα δεν είναι διαφωνίες. Αφού εμείς δεν θέλουμε να ξυλώσουμε όλο αυτό το σύστημα το εξετασιοκεντρικό, το οποίο είναι αντιπαιδαγωγικό, αντιεκπαιδευτικό. Μέχρι τώρα μας λέγατε ότι ήταν θέμα διαλόγου. Καθαρά, καθαρά. Όχι. Ο πρόεδρος της δικής σας οργάνωσης. Είναι πολύ, πολύ καθαρή η θέση μας. Να μην υπάρχει καν δηλαδή, εσείς λέτε. Βεβαιότατο, αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Και εξάλλου η απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτέρας περί αυτού αναφερόταν. Θα πάμε εκεί να προσκομίσουμε τις αποφάσεις τόσο το δημοσίου. Όχι δηλαδή για να το συζητήσετε να βρούμε μια καλύτερη μορφή. Καθόλου. Έχω διακόψει όμως τον κύριο Γιασουμή. Για να φέρω και ένα πολιτικό όνορο, δεν υπάρχουν εξετάσεις τετραμήνων με σωστό περιεχόμενο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ξαναμπαίνουμε στην ίδια συζήτηση, την οποία κάναμε πολλές φορές και δημόσια, αλλά και σε συναντήσεις στο Υπουργείο.
Το θέμα των εξαρτητραμήνων κρίθηκε από το Υπουργείο και από τους τεχνοκράτες οι οποίοι χειρίστηκαν το θέμα και τους συμβούλους ακαδημαϊκούς ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση για την βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης, για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, για να αποφύγουμε από αυτό το εξετασιοκεντρικό σύστημα με το να μειώσουμε τα καθημερινά διαγωνίσματα και όλα αυτά έχουν συζητηθεί πολλές φορές. Το καλοκαίρι περάσαμε μια άλλη μορφή συζήτησης, η οποία ήταν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο ταυτόχρονα και καταλήξαμε σε μια τροποποίηση η οποία πέρασε από τη Βουλή με την πλειοψηφία με την οποία έχει περάσει. Ναι. Ως Υπουργείο είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε την νομοθεσία όπως αυτή προνοείται. Και πώς θα την εφαρμόσετε άμα βγουν αύριο το Δεκέμβριο οι καθηγητές? Και πού είναι εμείς δεν πάμε, δεν αναλαμβάνουμε να διορθώνουμε. Στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης συμμετείχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είχαν απόψεις και θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε την πλειοψηφία. Την ίδια ώρα. Καθόλου λέει εδώ ο κ. Νικολαίδης. Ο κ. Νικολαίδης μπορεί να εκφράσει την άποψη ότι καθόλου δεν συμμετείχαν. Υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης τη διαδικασία των δραμείων, η οποία έχει οριστεί βάσει και την προηγούμενη νομοθεσία που δεν έχει τροποποιηθεί, στην οποία συμμετέχει και ο ΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ και οι οργανωμένοι γονείς και τα μαθητικά κινήματα και το ΚΕΙΠΣΕΜ, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να προχωράει η διαμόρφωση τη διαδικασία αυτή. Θεωρώ ότι μία πολιτική πρέπει να εφαρμόζεται και να κρίνεται στην εφαρμογή τη. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί κανείς να απορρίψει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πρωτεύον ρόλο σε όλο αυτό. Ρόλο και τον, και τον αναγνωρίζουμε. Έχουν και έντονη άποψη και λογικό να έχουν. Σαφώς έχουν και τον αναγνωρίζουμε και συμμετείχα σε όλες τις συνεδριάσεις και της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και σε συναντήσεις του Υπουργείου που συζήθηκε το θέμα αυτό και στο επίπεδο της Επιτροπής της συγκεκριμένης, η οποία καλύπτει από το νομοθετικό πλαίσιο. Συμμετείχατε, κύριε Νικολαίδη. Να πάρουμε ιστορικά πώς έχουν διαμορφωθεί τα θέματα. Το 2015 ψηφίστηκε ο νόμος. Ο νόμος Καδί, γιατί ήταν επί Υπουργείας Καδί. Ναι. Συμμετείχε τότε η ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, που εμείς θεωρήσαμε στις εκλογές του 2017 ότι ήταν σε δυσαρμονία με αυτό το οποίο ήθελε η βάση. Γι' αυτό εμείς προχωρήσαμε στο δημοψήφισμα και όντως επαληθεύθηκε αυτό το οποίο λέγαμε και προτάσαμε. Ναι. 76% είπαν δεν θέλουμε τις εξετάσεις δραμήνου. Επομένως, άλλαξε η πολιτική της οργάνωσης. Ναι. Με επιχείρημα ότι θα γίνουν εξετασιοκεντρικά τα σχολεία. Πολλά πράγματα. Θα εκτοξεύσει την παραπαιδεία, πολλά πράγματα. Νομίζω έχει εξαντληθεί το θέμα. Η παραπαιδεία είναι εκτοξευμένη. Τώρα θα πάει σε δυσαιώρατα ύψη, γιατί η αναγκαιότητα κατά κάποιο τρόπο. Εκλείπεις... Μα και τώρα έχει διαγωνίσματα στο σχολείο. Κατά κάποιο τρόπο εξαλείπει τους παράγοντες οι οποίοι οθούν κάποιο μαθητή προς την παραπαιδεία. Αυτή τη στιγμή θα το έχουμε από την πρώτη μέρα που θα πατάω ο μαθητής στο γυμνάσιο μέχρι την τελευταία μέρα που θα φεύγει στο λύκειο, θα επικρέμονται οι εξετάσεις που αυτό το πράγμα είναι προς την, παραπαιδεία. Αλλά να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος. Την παραπαιδεία τη συντηρεί και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά τη συντηρούν και οι ίδιοι οι καθηγητές. Η παραπαιδεία, όχι. Η παραπαιδεία σε 24 ώρες, αν υπάρχουν αποτελεσματικές πολιτικές, μπορεί να τελειώσει, να αποτελεί παρελθόν. Αλλά αυτή τη στιγμή. Θέλω να το σχόλιο του κυρίου Γιασουμί εδώ. Αυτή τη στιγμή, πάνω στο Υπουργείο Παιδείας, με αυτές τις πολιτικές οι οποίες αναπαράγονται, το μόνο και μοναδικό πράγμα που κάνουν είναι τη γενεσιουργό αιτία της παραπαιδείας να τη γιγαντώνουν. Αυτό είναι. Δεν είναι πολιτικές. Και αυτή τη στιγμή τα τετράμινα δεν είναι καμιά πολιτική. Είναι ένα πείσμα. Ένα γυνάτι. Γιατί να θέλει να γυνάτι το Υπουργείο, κύριε Νικολαίδη? Όπως ήταν το περασμένο καλοκαίρι για να πει ότι έγινε το δικό του. Αυτό είναι. Όπως το περασμένο καλοκαίρι τα γυνάτια του κυρίου Χαμπιαούρη και της κυβέρνησης δεν ξέρω, είχε ξεσηκώσει όλη την Κύπρο μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού και τι έκανα, τα αποσύραν πίσω. Αντίστροφα πίσω, δεν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι δικό σας γυνάτι? Όχι, εμείς αντιστεκόμαστε. Ναι, είμαστε η αντίσταση αυτή μήπως είναι γυνάτι. Αντιστεκόμαστε σε οποιασδήποτε πολιτικές και οποιασδήποτε μονομερείς ενέργειες που ισοδρομούν το δημόσιο σχολείο. Και λυπάμαι να παρατηρήσω. Ναι, θέλω να προσθέσει κάτι στο διάλογο. Συγκεκριμένα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουν. Κυρία Χαλικώστα, ναι. Δεν είμαστε εδώ για να ρίχνουμε φωτοβολίδες κλωδουλάμψης. Είμαστε εδώ διότι έχουμε μια μελέτη από επιστημονικές ομάδες, στην οποία συζήτηση, επαναλαμβάνω, και στην παρακολούθηση συμμετείχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και εξέφρασαν απόψεις. Πρέπει να σεβαστούμε την νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί. Τα τετράμινα είναι προς τη θετική κατεύθυνση για τη μείωση της παραπαιδείας. Αν υπήρχε το μαγικό κουμπάκι που θα μπορούσα να το πατήσω και να κλείσω το σχολείο και να το ξανανοίξω και να κλείσει η παραπαιδεία, ποιος δεν θα το ήθελε? Η παραπαιδεία έχει παρισφρήσει όντως στην μαθησιακή διαδικασία. Σίγουρα και θα σήμερα, το ήθελαν αυτοί που αποφελούνται. Και σήμερα, με τον τρόπο που έχουμε καθορίσει την αξιολόγηση του μαθητή μέσα από τα τετράμινα, όπως και με τα άλλα σχέδια αξιολόγησης, τα οποία είναι στο προσκήνιο και συζητιούνται προς
την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών μας και την ορθότερη αξιολόγηση και την οδηγήσουν στα σωστά μαθησιακά αποτελέσματα. Έχουμε ένα κομμάτι το οποίο αφορά το 60%, το οποίο ονομάζουμε υποφορική αξιολόγηση και περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο φάσμα ενεργειών. Έχουμε στοχεύσει σε συγκεκριμένες μορφές αξιολόγησης, οι οποίες διαμορφωτικά, αν ο μαθητής σωστά διαβάζει καθημερινά, δεν θα έχει ανάγκη το φροντιστήριο. Η τάξη θα είναι χώρος στον οποίο θα μάθει, θα αξιολογηθεί, θα ανατροφοδοτηθεί και θα προχωρήσουμε την επόμενη μέρα στη σωστή αξιολόγησή του. Μειώνουμε τον αριθμό των διαγωνισμάτων. Ξέρουμε πολύ καλά, περάσαμε όλοι από την έδρα, ότι ο μαθητής δυστυχώς διαβάζει παραμονή διαγωνίσματος. Δεν θα υπάρχει αυτό το καθημερινό φαινόμενο. Περιορίζονται τα διαγωνίσματα έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο ωφέλιμος διδακτικός χρόνος στη σωστή του, στο σωστό χρόνο και να βοηθήσει πραγματικά σε αυτά τα αποτελέσματα. Ας αφήσουμε την νομοθεσία να εφαρμοστεί, ας δοκιμάσουμε αυτό το σύστημα και ναι, αν υπάρχουν βελτιωτικές κινήσεις πρέπει να γίνουν και σήμερα ακόμα μέσα από αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει στον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας των τραμήνων, δεν έχουμε κλείσει ποτέ το διάλογο και δεν έχουμε κλείσει ποτέ την πόρτα του Υπουργείου, ούτε το γραφείο του Υπουργού, ούτε και τις διεύθυνσεις μέσης, οι οποίοι καλούμαστε να το εφαρμόσουμε. Σας ευχαριστώ. Ναι, προσθέστε αυτό που θέλετε να προσθέσετε. Οι νομοθεσίες γίνονται για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Πολλάκες έχουμε παρατηρήσει μέσα από το Κοινοβούλιο να βγαίνουν νομοθεσίες σε όλα το πλάτος της κοινωνίας που είναι εναντίον των πολιτών. Μία από αυτές τις νομοθεσίες ήταν και συγκεκριμένη. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Νικολαίδη, δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αποποίησμα. Ολόκληρη Βουλή με πλειοψηφία. Μα καλά, ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Οι ανειδίκευτοι, οι ειδικοί αυτή τη στιγμή είναι. Λυπούμε, αλλά αυτό είναι μεγάλη μορφή. Δεν υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν ειδικέ και επιστημονικέ ομάδε. Δεν υπάρχει μια επιστημονική ομάδα. Δεν συμμετείχατε σε αυτή την ομάδα. Σε καμία απολύτως. Σε δεν προσωπικά, κύριε Νικολαίδη, δεν συμμετείχα. Όχι προσωπικά, η ΟΕΛΜΕΚ. Όχι, η ΟΕΛΜΕΚ. Ποτέ. Για τις εξετάσεις τετραμήνων, ποτέ. Στη συζήτηση της νομοθεσίας και των κανονισμών δεν συμμετείχατε. Εξήγησα το 2015 που σας είπα τη διάρκεια. Μα εάν είναι θέμα καθαρά εσωτερικό της ΟΕΛΜΕΚ. Αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε τώρα είναι κατά παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτό το τερατούργημα το οποίο πάει να στήσουμε αυτή τη με στιγμή. Με λίγα λόγια, δεν θα συνεργαστείτε δημόσια... παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομοθεσία. Μονολεκτικά θέλω να μου απαντήσετε. Η απάντηση είναι σαφέστατα όχι και σας λέω από τώρα εξετάσεις τετραμήνων δεν θα γίνουν. Είστε έτοιμοι για εναλλακτικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την νομοθεσία. Τίποτα περισσότερο. Είστε έτοιμοι για εναλλακτικές. Θα τεθεί το θέμα σε πολύ σκληρή. Είναι απόσυρση μόνο, δεν έχει η άλλη εναλλακτική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η απόσυρση δεν είναι εναλλακτική λύση. Η εφαρμογή είναι η μοναδική λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κύριος Νιαζί Κιζίλγιουρεκ. Κύριε Κιζίλγιουρεκ, καλό σας μεσημέρι.